ζητούσε να αναβληθεί το για να προσέχω επιλεκτικά. Οι φαγγέλια αυτοί που πάνε και προωθούνται είναι αυτοί που διαλέγονται, θα έλεγα. Είμαι σίγουρος 100% ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φαγγέλοι και με ομάδες της πρώτης κατηγορίας οι οποίοι δεν προωθούνται. Είναι αυτή είναι η άποψη μου, έτσι. Ας μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Κύριε Ταρδάρητη, εννοείτε διαλέγονται οι φάκελοι? Πιστεύω είπα, mm-hmm. εντάξει, εγώ να πω κάτι άλλο πρώτα απ' όλα. Στο ποδόσφαιρο, ήμουν στο ποδόσφαιρο από το έτος 2001 μέχρι το 2005. Επανήλθα φέτος. Είμαι όπως το αρνί με στη σφαγή φέτος. Προχωρούσαμε με την ομάδα μας, μια χαρά και μια τρομάρα. Ούτε ήξερα με ποιοι είναι οι διατητές που παίζουν με την ομάδα μου και το λέω και δημόσια. Ούτε ήξερα ποιοι είναι βοηθοί, ούτε ήξερα πώς ορίζονται, ούτε ήξερα τίποτα. Όπως έναν αρνάκι είναι της σφαγής. Και να σας θυμίσω τι έγινε στη 14η αγωνιστική. Είπα πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι λέω. Εντάξει, να σας ανατρέξω στο μάτι με τον Ασίλ. Όταν το παιχνίδι ήταν 2-0, το κάναμε 3-0. Με κανονικό τέρμα και το καθεξής. Μετά δεχτήκαμε έναν τέρμα με πέναρτη από έναν ποδοσφαιριστή με 7 μέτρα οσάι. Δεν θέλω να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες και να σχολιάσω. Και από εκεί πλέον αρχίσαμε να ανοίγουμε και εμείς λίγο το αριστερό μας μάτι. Τα θέματα που προκύπτουν στη β' κατηγορία που ξέρω εγώ, που πιστεύω είναι ακριβώς τα ίδια και στην πρώτη κατηγορία και χειρότερα, ξεκινούν διότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι δεν είναι ξεκαθαρισμένοι. Παραδείγματος χάρη, ποιος ορίζει τους διατητές? Μπορεί να το γνωρίσουμε αυτόν τον κύριο. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται προέδροι και παράγοντες να γνωρίζουν από πριν και είναι οι διάτητες των αγωνών? Ορισμένοι, όχι όλοι. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν αυτές τις 2-3 ημέρες που ο Ολυμπιακός πήγε στην δικαστική και ίσως το παιχνίδι καταχωρηθεί 0-3 πέφτου. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φακέλους. Ο Ολυμπιακός ούτε ένα φακέλο δεν έχει. Ο Ολυμπιακός παίζει όλα τα παιχνίδια και γι' αυτό έγινε και πρόοδος στη βαθμολογία. Yes. Χάσαμε ένα από τον Εθνικό. Ο Τορναρίδης, ο Μάκος ο Χουντίνη είχα γράψει όλοι, ότι είμαι ο Μάκος ο Χουντίνη. Χάνω να δίνω τα παιχνίδια, κερδίζω να μου δίνω τα παιχνίδια. Αυτό γίνεται. Ιστορία για αγρίους. Να ρωτήσω κύριε Τορναρίδη δύο πράγματα. Ναι. Άρα εσείς η θέση σας είναι ή υποστηρίζετε ως Χριστόφορος Τορναρίδης ότι οι ενδείξεις που έχει η UEFA για προσυνονοημένους αγώνες είναι λανθασμένοι? Και δεύτερο, από εδώ και πέρα τώρα υπάρχει μια αναστολή. Τι γίνεται? Αν μπορούσα να μιλήσω, ήταν να μιλήσω και ήταν να γραφτεί τα χάζια που έκανα πριν 10 χρόνια. Επειδή άλλαξα σαν άνθρωπο τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι πρόσωπα και εγώ το διασκεδάζουμε. Αυτοί οι φαγγέλοι δεν ήρθαν τώρα. Αυτοί οι φαγγέλοι έρχονται τα τελευταία χρόνια. Αυτοί οι φαγγέλοι. Και ειδικά και φέτος ήρθαν και πέρσι ήρθαν και ήρθαν πολλοί φαγγέλοι και θα συνεχίζουν να έρχονται φαγγέλοι. Ώσπου υπάρχει αυτή η δομή με τον τρόπο που λειτουργεί το κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι όλα λαθασμένα που λειτουργούν. Τα πάντα, τίποτα δεν είναι σωστό. Και είναι λάθος εποχή, 4 αγωνιστικές πριν το τέλος. Ξαφνικά, μετά που πήγαμε εμείς στην δικαστική, ευρεθήκαν και πολύ νοημένοι αγώνες τώρα. Ανακαλύψαμε την πατήρια. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Τι είναι προσυνοημένοι αγώνες? Δηλαδή, ανοίξαν τους ασκούς του αιώλου. Θα το πω έτσι πιο... Και σίγουρα δεν είναι Ολυμπιακός σε αυτούς τους φαγγέλους. Εμείς δεν υποστήριξαμε ότι είναι Ολυμπιακός. Απλώς η πληροφορία είναι ότι υπάρχουν 7 φαγγέλοι που αφορούν το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Εγώ θα σου λέω ότι είναι 27. Μπορεί να μου το απαντήσει κάποιος. Έντιμη απάντηση να μας πούν ποιοι είναι αυτοί οι φαγγέλοι και για ποιες ομάδες δεν προωθήθηκαν φαγγέλοι και αν υπάρχουν φαγγέλοι. Μπορεί να μας πει κάποιος τι συμβαίνει και γιατί σήμερα αυτό το πράγμα και όχι γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν διακόπηκαν το πρωτάθλημα. Γιατί? Τι είναι που έχουν τα παράπονα? Γιατί τι έχουν τα παράπονα? Εγώ σου λέω να πάρουμε την βαθμολογία από την πρώτη αγωνιστική του δεύτερης κατηγορίας που είναι κάτι που αν κάνω μια φορά που θα φύγω θα το κάνω και την βάλω στο κομπιούτερ θα δείξω πώς έχει γίνει, θα κλαίμε. Και σίγουρα δεν είναι Ολυμπιακός μέσα σε αυτήν την ιστορία. Μάλιστα.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τορναρίτη. Είπατε ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια έρχονται φάκελοι από... για προσυνονοημένους ή για ενδείξεις όπως... Είπα τα τελευταία Τα τελευταία χρόνια. Γιατί τότε εσείς ένας επιχειρηματίας και άλλοι επιχειρηματίες ασχολούμαστε με αυτό το ποδόσφαιρο από τη στιγμή που κάτι δεν πάει καλά? Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα φέτος, αν δεν το ξέρετε. Επιστρέψατε φέτος, ναι, φυσικά. Επιστρέψα φέτος και δεν θα στο κρύβω ότι είδα άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, είχα πει τελευταίο, είχα πει μια φορά μίλησα, δεν μίλησα ποτέ. Αφού δεν ξέρω γιατί μπορεί να μου φύγουν πράγματα και να πάνε να βρεθούμε να πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ προστήματα. Έχω φέρει κανονισμούς, απαγορεύεται να μιλάς για παιχνίδια. Απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται το άλλο. Γίνονται πράγματα τα οποία θαύματα είναι. Και δεν μπορεί να μιλάνε, δεν μπορεί κανένας να μιλήσει. Οπότε, εγώ πιστεύω καλύτερα... να σοβαρευτούμε ότι είναι λάθος η εποχή. Και είναι τραγικό το λάθος που έγινε χθες. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και πώς έγινε αυτό το ξαφνικό αναβολή. Και τώρα να ζητούσαν αναβολή για να εκδικάσουν την υπόθεση στη δικαστική, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, υπάρχουν ενδιαφερόμενες ομάδες στη δύο κατηγορία και να πούμε μάλιστα το αναβάλουμε, συγγνώμη, το αναβάλουμε για να εκδικαστεί η υπόθεσή σας. Και να λένε ότι θα ερευνήσουν τώρα και θα κάνουν. Ναι, θα σας πω τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να βρουν τρόπο να με σταματήσουν. Να σας το πω. Και όταν έρθει ώρα να μιλήσω, γιατί δεν μίλησα. Θέλουν να βρουν τρόπο να σταματήσουν τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλουν να κάνουν. Για ποιο λόγο, γιατί, και ποιοι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υγρά, δεν ξέρω. Προσπαθούν να βρουν τρόπο. Είναι 4 παιχνίδια και προσπαθούν να προκαλέσουν τον τρόμο στους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Άστε. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Και για την ώρα εγώ λίγα είπα, δεν είπα τίποτα. Ωραία. Και ελπίζω να μην χαρακτηρίζω ότι δεν θέλω να μιλάω, έχει αλλάξει η ζωή μου. Διαβάζω βιβλία όλη μέρα. Γυμνάζω να κάνω... Έχω άλλη ζωή. Με τα παιδιά μου, τα αυτά μου. Μπορώ πλέον να επιστρέψω πίσω. Ούτε να έρθω να γίνω σωτήρας εγώ του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Αλλά ναι, χρειάζονται ριζικές αλλαγές του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και στην πρώτη κατηγορία είναι χειρότερα. Μάλιστα. Και δεν έπρεπε καν να έχει το θέμα. Μάλιστα. Τώρα που θα μπω στις λεπτομέρειες, θα διακοπούν τα πάντα για πάντα. Καλύτερα να... Και θα βάλουν προστήματα, θα βγω και θα μου τα πληρώσει το σύγμα τα προστήματα. Φίλος μου Τσουρούλης, δεν σου το ξέρει κιόλας. Την επόμενη φορά που θα με πάρετε τηλέφωνο, θα σας εγγυηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε.